Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι για τελείως αρχάριους, είναι για όλους εσάς που δεν έχετε ξανά ασχοληθεί με μετοχές, χρηματιστήριο και όλα αυτά και θα σας δείξω πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Freedom24 που έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο βέβαια, αλλά σήμερα θα αναλύσουμε συγκεκριμένα την εφαρμογή που είναι για το κινητό. Θα δούμε βήμα-βήμα όλες τις λειτουργίες που υπάρχουν. Θα προσπαθήσω δηλαδή να σας δείξω όσα περισσότερα μπορώ μέσα από αυτή την εφαρμογή. Οπότε, αν σκέπτεσαι να ξεκινήσεις να επενδύεις στο χρηματιστήριο και δεν ξέρεις ακριβώς πώς δουλεύει αυτή η εφαρμογή και μπερδεύεσαι με όλα αυτά, δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, αυτό το βίντεο θα σου λύσει τα χέρια, γιατί θα δούμε αναλυτικά αυτή την εφαρμογή. Αν όμως θες να δεις και τα προηγούμενα βίντεο σχετικά με το πώς να κάνεις εγγραφή σε αυτή την εφαρμογή, θα βάλω τους συνδέσμους για αυτό το βίντεο ακριβώς από κάτω από αυτό, στην περιγραφή δηλαδή. Ωραία λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να σας δείξω το κινητό μου. Okay, κάνω λοιπόν εγγραφή τώρα το κινητό μου, θα το βάλω κάπου εδώ πέρα ή από εδώ να το βλέπετε κι εσείς τη στιγμή που μιλάω. Ας ξεκινήσουμε, μπαίνουμε καταρχήν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εφαρμογή. Πατάμε το πρώτο, εδώ πέρα, και από εδώ λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε τις μετοχές που θα επενδύσουμε. Ουσιαστικά το πρώτο που υπάρχει εδώ πέρα είναι για να βρεις ποια μετοχή θέλεις να βάλεις στα χρήματά σου. Να εξερευνήσεις ίσως μετοχές, να δεις τι υπάρχει εκεί μέσα. Οπότε να το θυμάστε αυτό, το πρώτο είναι για να βλέπεις σε ποιες μετοχές θέλεις να επενδύσεις τα χρήματά σου. Όπως ξέρετε και μπορεί να έχετε δει από προηγούμενα βίντεο μου, το Freedom24 προσφέρει τη δυνατότητα όχι μόνο να επενδύεις στο αμερικάνικο χρηματιστήριο, αλλά επίσης να επενδύεις και σε άλλα χρηματιστήρια, όπως αν πατήσουμε εδώ πέρα επάνω, θα δούμε ότι θα μας βγάλει μια λίστα. Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Καζακστάν και Ασία. Οπότε περιέχονται όλα αυτά εδώ πέρα τα χρηματιστήρια μέσα. Και μπορεί κάποιος να αγοράσει συμμετοχές από εταιρείες από όλες αυτές εδώ πέρα τις χώρες που βλέπετε. Οπότε δεν σας περιορίζει το συγκεκριμένο κομμάτι καθόλου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω βάλει τη Xiaomi, την πολύ γνωστή μάρκα που βγάζει τα κινητά και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές. Τώρα, αν εσείς θέλετε να βρείτε κάποια άλλη μετοχή συγκεκριμένη και δεν σας τη βγάζει εδώ πέρα, τι θα κάνετε? Θα πατήσετε εδώ πέρα στο μεγεθυντικό φακό που υπάρχει τέρμα επάνω δεξιά ουσιαστικά. Πατάμε ένα κλικ εκεί και εδώ πέρα μέσα μπορούμε να πληκτρολογήσουμε, να αναζητήσουμε ουσιαστικά την μετοχή που θέλουμε να βρούμε. Παραδείγματος χάρη Apple. Γράφουμε την Apple που βγάζει τα iPhone. Περιμένουμε λιγάκι και εδώ πέρα τώρα θα μας το εμφανίσει. Και βλέπουμε είναι το πρώτο που έβγαλε. Πατάμε εδώ πέρα μέσα για να μπούμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρίσκουμε την μετοχή που μας ενδιαφέρει. Πατάμε μέσα και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε λοιπόν τη μετοχή της Apple. Τι ακριβώς γίνεται. Εδώ πέρα που λέει trade βλέπουμε είναι πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή η μία μετοχή της Apple. Βλέπουμε ότι κοστίζει τη συγκεκριμένη στιγμή 128 δολάρια. 129 μόλις πήγε. Οκ. Πάμε προς τα κάτω να δούμε τι άλλο περιέχεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα που σημαίνει ότι το τελευταίο 24ωρο η συγκεκριμένη μετοχή έχει κατέβει 1,67% και βλέπουμε ότι παίζει συνέχεια αυτό, είναι live. Επίσης, ακριβώς από κάτω λέει per week, σημαίνει ότι την εβδομάδα πόσο έχει κατέβει. Per month βλέπουμε ότι έχει ανέβει συνολικά μέσα σε ένα μήνα 3,76% και ακριβώς από κάτω λέει πόσο έχει ανέβει τους τελευταίους 6 μήνες και πόσο έχει ανέβει το τελευταίο ένα ολόκληρο έτος. Ή κατέβει, τέλος πάντων, ό,τι είναι η κάθε μία μετοχή. Αν θέλουμε τώρα να αγοράσουμε μία μετοχή της Apple ή από οποιαδήποτε εταιρεία, θα πατήσουμε την τέρμα δεξιά καρτέλα εδώ πάνω που λέει Order. Πάντα πρέπει αυτό να είναι πράσινο αν θέλουμε να αγοράσουμε μετοχή. Αν το πατήσουμε επάνω, βλέπουμε ότι γίνεται Sell, σημαίνει ότι πουλάμε. Αν θέλουμε να πουλήσουμε τη μετοχή μας, το βάζουμε εδώ πέρα που λέει Sell και μπορούμε να επιλέξουμε πόσα θέλουμε να πουλήσουμε από τις μετοχές που έχουμε ήδη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια μετοχή, οπότε το ξαναπατάμε επάνω και βλέπουμε ότι γίνεται πράσινο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αγοράσουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα που λέει τώρα Market Value, σημαίνει ότι θα αγοράσουμε τη μετοχή σύμφωνα με την τιμή που έχει αυτή τη στιγμή στο Market, δηλαδή στο χρηματιστήριο η μετοχή της Apple. Θα το αγοράσουμε, ουσιαστικά λέμε μία μετοχή, εδώ πέρα που λέει quantity, μία μετοχή θα την αγοράσουμε στη τιμή που είναι αυτή τη στιγμή στο market. Γιατί το αναφέρουμε αυτό? Διότι έχουμε την επιλογή, αν πατήσουμε εδώ πέρα, να κάνουμε το εξής. Να βάλουμε, αν θέλουμε, μία συγκεκριμένη τιμή όταν πιάσει αυτή η μετοχή, τότε να εκτελεστεί η αγορά και να το πάρουμε, ας πούμε, λίγο πιο χαμηλά, 1-2 δολάρια πιο κάτω. Okay. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω, πατάμε εδώ πέρα πάλι πίσω στο info, την πρώτη καρτέλα, βλέπουμε τέρμα επάνω δεξιά, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το καμπανάκι, το βλέπουμε. Αν το πατήσουμε,
θα μπορούμε να βάλουμε ουσιαστικά ένα alert. Alert λέμε ουσιαστικά αν φτάσει στη συγκεκριμένη τιμή η μετοχή που θα γράψουμε εμείς εδώ μέσα. Τώρα έχει 128, αν το βάλουμε 129 ας πούμε ή πες 130, μόλις γίνει αυτή η τιμή στην συγκεκριμένη μετοχή θα μας βγάλει μια ειδοποίηση η εφαρμογή ότι έφτασε σε αυτή τη τιμή. Δηλαδή αν περιμένουμε κάποια συγκεκριμένη μετοχή η τιμή της να κατέβει για να αγοράσουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα alert, μια ειδοποίηση για να μας ειδοποιήσει ότι η τιμή έχει φτάσει εκεί που θέλουμε και να κάνουμε τις ανάλογες πράξεις να αγοράσουμε είτε να πουλήσουμε. Οπότε πατάμε εδώ πέρα που λέει Create Alert και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί πλέον. Το καμπανάκι πάνω είναι μπλε. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Αν θέλουμε να αγοράσουμε μετοχές από κάποια εταιρεία η οποία ας πούμε είναι σε δολάρια ή είναι σε ευρώ, σε κάποιο άλλο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέψουμε τα χρήματά μας σε εκείνα τα χρήματα που είναι και εκείνη η μετοχή. Ουσιαστικά μπορεί να είναι λίρες Αγγλίας ας πούμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πατήσουμε εδώ πέρα επάνω στην αναζήτηση και θα γράψουμε εδώ Euro, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε, μπορούμε να μετατρέψουμε τα ευρώ μας σε δολάρια. Πατάμε κλικ εδώ και το επιλέγουμε. Πατάμε Order και εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε πόσα ακριβώς από τα ευρώ μας θέλουμε να τα κάνουμε σε δολάρια. Γράφεται εδώ πέρα παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, θα πάρουμε 120 δολάρια πίσω, όπως αναφέρεται ακριβώς από κάτω. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι. Θα πατήσουμε εδώ πέρα κάτω που λέει πορτοφόλιο. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε διαθέσιμα για να επενδύσουμε σε μετοχές. Τέρμα επάνω που λέει account balance. Ακριβώς από κάτω θα μας βγάζει τις μετοχές που έχουμε ήδη αγορασμένες από κάποιες εταιρείες. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια, γι' αυτό λόγο δεν εμφανίζεται κάποια μετοχή. Οπότε εδώ πέρα μπορείτε να βλέπετε τι έχει ανέβει, τι έχει κατέβει από τις μετοχές που έχετε αγοράσει ουσιαστικά. Πάμε παρακάτω, εδώ πέρα που λέει Orders. Μέσα στο Orders θα μπορείτε να βλέπετε τις εντολές που έχετε δώσει. Παραδείγματος χάρη, αν αγοράσετε μία μετοχή όταν το χρηματιστήριο είναι κλειστό, η μετοχή θα πάει εδώ πέρα που λέει Orders και θα εκτελεστεί η εντολή μόλις το χρηματιστήριο ανοίξει. Ή αν θέλετε να κάνετε ένα trade και να αγοράσετε μια μετοχή και να την πουλήσετε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, θα δώσετε μια εντολή, μια παραγγελία. Οπότε θα μπει και αυτό εδώ πέρα στο orders μέσα, όλα θα φαίνονται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Εδώ πέρα που λέει from και to, βλέπουμε λέει και κάποιες ημερομηνίες, μπορείτε να επιλέξετε και να βλέπετε ας πούμε τι orders έχετε κάνει στο παρελθόν ή τι έχετε προγραμματίσει για το μέλλον. Ωραία, πάμε λοιπόν στο μενού μας τώρα. Εδώ πέρα στο μενού, τέρμα επάνω, μπορείτε να κάνετε καταρχήν προσθήκη χρημάτων μέσα στην εφαρμογή. Το έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο, πάτε να το τσεκάρετε αν δεν το έχετε δει, link ακριβώς από κάτω. Πατάμε τώρα εδώ πέρα που λέει Non-Trading Orders και βλέπουμε, καταρχήν υπάρχει η ασφάλεια, μέσα από την οποία μπορούμε είτε να κλείσουμε το λογαριασμό μας, να μας έρχονται τα SMS και στο Telegram, άμα θέλουμε, πατώντας εδώ πέρα. Επίσης έχουμε λίγο πιο κάτω αν πάμε, που λέει μετρητά, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ανάληψη των χρημάτων μας πίσω στο τραπεζικό λογαριασμό, μπορούμε να κάνουμε μεταφορά μεταξύ λογαριασμών αν έχουμε παραπάνω από ένα λογαριασμό μέσα στο Freedom24. Επίσης εδώ που λέει προσωπικά στοιχεία, μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποια έγγραφα, όπως το πρώτο που είναι το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουμε για να μπορέσουμε να αγοράζουμε μετοχές. Ουσιαστικά αυτό το έγγραφο είναι ένα έγγραφο το οποίο δηλώνουμε ότι δεν είμαστε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών για να μην φορολογούμαστε εκεί. Και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θέλουμε στα προσωπικά μας στοιχεία. Παρακάτω, εδώ πέρα που λέει ρυθμίσεις λογαριασμού, έχουμε ακόμη μερικές επιλογές οι οποίες είναι όπως αυτή εδώ πέρα που λέει επαναλαμβανόμενη πληρωμή, μέσω της οποίας μπορούμε να βάλουμε με την κάρτα μας να επαναλαμβάνεται μια πληρωμή και να μπαίνουν χρήματα συνέχεια μέσα στο λογαριασμό μας. Ωραία, πάμε πίσω για να δούμε τι άλλο έχει. Εδώ πέρα λοιπόν που λέει Reports, μπορείτε να πάτε και να κατεβάσετε ένα PDF αρχείο μέσα στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι κινήσεις που έχετε κάνει μέσα στο χρηματιστήριο και μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Μπορείτε να επιλέξετε από εδώ πέρα ημερομηνίες και να πατήσετε λήψη για να κατεβάσετε αυτό το αρχείο. Οκ, πάμε πίσω, αφού το είδαμε και αυτό, να σας πω τι ακριβώς είναι αυτό εδώ πέρα που λέει Security Season, το κόκκινο εικονιδιάκι. Αυτό πρέπει να το έχετε στο on καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και όταν αγοράζετε μετοχές, γιατί υπάρχει πιθανότητα να σας βγάλει ένα μήνυμα που λέει ότι η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλή. Αν σας βγάλει κάτι τέτοιο και δεν μπορείτε να αγοράσετε μετοχές, το ενεργοποιείτε και κάνετε τη δουλειά σας κανονικά. Πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα που λέει alerts,
είναι αυτό που είχαμε δει και προηγουμένως ουσιαστικά. Μπορείτε να βάλετε μία ειδοποίηση όταν κάποια μετοχή φτάνει σε μία τιμή που επιθυμείτε, να σας έρχεται μία ειδοποίηση στο κινητό, να χτυπάει ουσιαστικά το κινητό σας και να σας ενημερώνει ότι έφτασε στη τιμή που θέλετε. Τώρα θα περάσουμε στο τμήμα που λέει settings, δηλαδή ρυθμίσεις. Από εδώ πέρα μπορούμε να ορίσουμε τη γλώσσα που θέλουμε να έχει η εφαρμογή μας, επίσης αν θέλουμε να κλειδώνει μέσα σε ένα λεπτό, όπως λέει εδώ πέρα. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ πέρα είναι αυτό που λέει Freeze Portfolio. Αν το ενεργοποιήσουμε κάθε φορά που θα ανοίγει η εφαρμογή, το πρώτο πράγμα που θα βλέπετε θα είναι το πορτοφόλιό σας, δηλαδή οι μετοχές που έχετε αγοράσει. Okay, τα άλλα είναι λεπτομέρειες, όπως αν θέλετε να το ξεκλειδώνετε με δαχτυλικό αποτύπωμα, αν θα έχει ήχους κτλ. Κτλ. Είναι πάρα πολύ απλά, πιστεύω ότι τα καταλαβαίνετε τι είναι ακριβώς αυτά, όπως το alert το οποίο αν το απενεργοποιήσετε δεν θα λαμβάνετε ειδοποίησεις στην εφαρμογή. Πάμε πίσω και πάμε λίγο πιο κάτω εδώ που λέει contacts, αν το πατήσουμε θα μας βγάλει έναν αριθμό από κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει σε ό,τι απορία έχουμε. Είναι ουσιαστικά σαν να λέγαμε ο προσωπικός μας βοηθός. Αυτά είχα να σας δείξω λοιπόν και σε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσαν αυτές τις πληροφορίες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε ένα like και αν θέλετε να δείτε παρόμοια βίντεο στο μέλλον κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Θα χαρώ επίσης να διαβάσω τα σχόλιά σας ακριβώς από κάτω και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!